Παράσταση διαμαρτυρίας στην επιθεώρηση εργασίας πραγματοποίησε η ΕΛΜΕ Χανίων με αφορμή την άρνηση εργοδοτών να παραχωρήσουν άδεια σε εργαζόμενους και μαθητές του Εσπερινού ΓΕΛ για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο κόπηκε από εργοδοτική αναλγησία για ένα θέμα που θα μπορούσε εύκολα και ανθρώπινα να λυθεί μεταξύ των εργαζομένων, των συναδέλφων τους και την εργοδοσία. Αυτή η ενέργεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κορυφή του παγόβουνου για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, οι πληρωμές γίνονται όποτε και όταν θέλουν οι εργοδότες, και σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η κατάργηση στην πράξη μορφωτικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 3 στον αριθμό οι εργοδότες που δεν χορήγησαν άδεια σε εργαζόμενους μαθητές, με το θέμα να έχει λάβει πανελλαδική δημοσιότητα, με αντιδράσεις ακόμα και από το Υπουργείο Παιδείας, που θεωρεί ότι δεν μπορεί να αφαιρείται το δικαίωμα στη μόρφωση από ασίδωτους εργοδότες που προωθούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Για το συγκεκριμένο, εγώ πληροφορήθηκα από τα δημοσιεύματα και δεν σου κρύβω ότι θέλω να μάθω ποιες επιχειρήσεις ήταν. Τώρα, θα μου τις πείτε εσείς με έγγραφο, θα μου τις πείτε προφορικά, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη να το δημοσιοποιήσουμε, να το... Έτσι. Αν και θα έπρεπε, σαν συλλογικό όργανο εσείς που προστατεύετε τα μέλη σας, θα έπρεπε να τα δημοσιοποιήσετε αυτά τα πράγματα. Οι ίδιοι οι μαθητές και εργαζόμενοι τηρούν χαμηλούς τόνους, δεν ζητούν να γίνει κάποια ειδική εξεταστική για αυτούς, με τη διευθύντρια του Εσπερινού ΓΕΛ Χανίων να υπογραμμίζει ότι οι μαθητές, μέσα σε όλες τις δυσκολίες που πέρασαν για να φτάσουν στις εξετάσεις, δεν ζήτησαν καν άδεια παρά αλλαγή βάρδιας, που εν τέλει δεν τους χορηγήθηκε και μοναχά 2 μαθητές συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να καταγγέλουν όλα αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα, να συσπυρώνονται και να αγωνίζονται μέσα στα σωματεία τους, μέσα από μια λογική συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά και οι τεράστιες ευθύνες που έχουν οι κυβερνώντες.